Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή, τον Σουρμένο, τον Σόλωνα Χριστόπουλο. Σόλωνα, είσαι κοντεύεις τώρα ένα χρόνο πλέον στην ομάδα. Αρχίζεις και γίνεσαι ακόμα πιο γνωστός στο κόσμο των Σουρμένων. Νομίζω που ακούγονται και καλά λόγια για σένα. Αρχίζεις και γίνεσαι και από τα αγαπητά, νομίζω, παιδιά εδώ στην ομάδα. Δικαίως θα έλεγα εγώ, λόγω και της συμπεριφοράς σου, νομίζω, και λόγω και των εμφανίσεών σου. Λοιπόν, καταρχάς, θα κάνουμε έτσι, να πούμε δύο-τρία λόγια για την ομάδα, για την πορεία της μέχρι τώρα. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς για το κλίμα στην ομάδα, πώς βλέπεις τα πράγματα, τι σε έπεισε να έρθεις το Γενάρη στον σύλλογο. Να πούμε ότι αγωνίζεσαι ως αμυντικός, center back κυρίως, μπορεί να παίξεις και στα πλάγια όμως, και κυρίως αγωνιζόσουν εθνικές κατηγορίες. Πρώτη φορά παίζεις στην Αλφα Αθηνών, από ό,τι μας είπες και πριν. Άρα λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε έπεισε όλο να έρθεις στα Σουρμένα? Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η ιστορία αυτής της ομάδας. Όλα αυτά τα χρόνια διαδρομής στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο είχα ακούσει τα καλύτερα λόγια τόσο σε θέμα οργάνωσης όσο και θέμα ποιότητας που είχε σαν ομάδα. Και από εκεί πέρα μου ήταν πολύ εύκολο να την επιλέξω όταν μου δόθηκε ευκαιρία. Κοντεύεις ένα χρόνο τώρα. Τι βλέπεις, πώς πιστεύεις τα πράγματα εδώ πέρα? Νομίζω ότι μετά την περσινή πορεία της ομάδας προσπαθήσαμε το καλοκαίρι μαζί με τον προπονητή να βελτιώσουμε κάποια πράγματα που είχαμε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμα βέβαια για συμπεράσματα. Είμαστε σε καλό δρόμο, προπονούμαστε πολύ σκληρά και νομίζω αυτό αρχίζει και βγαίνει και στο γήπεδο. Αρχίζει και βγαίνει και στο γήπεδο λοιπόν, είπες, και μάλλον φάνηκε και στους Τράχωνες. Σημαντική νίκη νομίζω, χωρίς εμβόλια, έτσι? Πολύ σημαντική νίκη κόντρα σε μια πολύ ποιοτική ομάδα και έμπειρη όπως είναι οι Τράχωνες, με πολύ έμπειρους παίχτες. Νομίζω μπήκαμε πολύ διαβασμένοι. Πατούσαμε νομίζω καλύτερα τον αντίπαλο στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού και νομίζω ότι δικαίως φτάσαμε στη νίκη, αν και χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω την ομάδα των Τραχώνων, ότι αδικούμαστε από το σκορ. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ σε αυτό το μάτς. Παρ' όλα αυτά, να πούμε, βγάλατε ψυχή, βγάλατε ενέργεια, ίσως κάτι που είχε λείψει σε κάποια παιχνίδια. Αν παίζουν έτσι τα Σούρμα, να πιστεύεις ότι έχουν να φοβούνται τίποτα? Ή δεν φτάνει μόνο πιστεύω αυτό? Πιστεύω ότι αυτό που λέω και στα υπόλοιπα παιδιά είναι ότι όπως δεν πρέπει να απογοητευόμαστε μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, όπως ήταν που για μας είναι η γκέλα το χ με τον Παπάγο στην έδρα μας, έτσι δεν πρέπει να πετάμε και στα ουράνια μετά από μια νίκη εναντίον σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι των Τραχώνων. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι παρότι είμαστε μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά, προσπαθούμε οι παλιότεροι να βοηθήσουμε και τα καινούργια παιδιά και τους μικρότερους να αφομοιώσουν κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά βγαίνει και στο γήπεδο και φαίνεται πολύ καλό ότι είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας και αυτός είναι ένας λόγος που μπορούσαμε και γυρίσαμε και το παιχνίδι. Τώρα έρχεται ένα ακόμη ντέρμπι. Επίσης μια ομάδα που έχει το απόλυτο, όπως το είχαν πριν οι Τράχωνες. Η Διάνα Ηλιούπολης πλέον μετράει 5 νίκες αυτή τη σειρά. Θα λοιπόν τι να πούμε, στάση Σούρμενα για τη Διάνα? Ελπίζω να είναι έτσι. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Είναι και αυτή μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως το έχει αποδείξει και πέρσι με ένα πάρα πολύ ικανό προπονητή. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι αν τα δώσουμε όλα μπορούμε να φτάσουμε στη νίκη. Αλλά θα το όλα τα υπόλοιπα όμως στο γήπεδο. Πού θα κρυθεί πιστεύεις το μάτς Σόλωνα? Κατά την άποψή μου θα κρυθεί στις λεπτομέρειες και στις κέντρες που θα δείξουν και δύο ομάδες στην αμυντική τους, στο αμυντικό τους τρίτο. Πάντα τα Σούρμενα, όλοι ξέρουμε όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα ότι είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Οπότε, αν έρθει και μία νίκη κόντρα στη Διάνα, συν με την νίκη με τους Τράχωνες, πιστεύουμε τι μπορούμε να πούμε πλέον για την συνέχεια της ομάδας? Μπορεί όχι να πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί όμως να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Γιατί όχι? Νομίζω ότι... Ή δεν έχει σημασία για αυτό το κομμάτι το αποτέλεσμα με τη Διάνα? Νομίζω ότι είμαστε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Βέβαια, όταν κάνεις μία νίκη, πάντα στην άκρη, στο βάθος του μυαλού σου έχεις ότι πρέπει να την ντουμπλάρεις, ειδικά κόντρα σε μια ομάδα σαν τη Διάνα, που είναι και αυτή μια πάρα πολύ ικανή ομάδα. Δεν το έχουμε ως αυτό σκοπό, αλλά σίγουρα η ιστορία των Σουρμένων έχει δείξει ότι αυτή η ομάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί στα αθηναϊκά γήπεδα και νομίζω ότι σε καμιά έδρα δεν θα παίξουμε αμυντικά, ούτε θα πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και για να γυρίσουμε τους 3 βαθμούς. Σίγουρα όμως, επειδή είναι το ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, είναι γνωστό αυτό, αλλά εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να φτάσουμε στους 3 βαθμούς και κόντρα στη Διάνα.
Ένα μήνυμα στον κόσμο του Σουρμένου που θα ήθελες να αφήσεις. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και του περιμένουμε ακόμα πιο θερμή υποστήριξη στα επόμενα μάτς. Σας είδαμε πολύ παθώς, πανηγυρίσατε μαζί την νίκη στο τέλος. Ναι. Υπάρχει πλέον και ένα δέσιμο με τους οπαδούς, πιστεύεις? Να μιλήσω προσωπικά, υπάρχει μεγάλο δέσιμο. Νομίζω και μετά, και μέχρι στους παίχτες μου. Τους θέλουμε ακόμα πιο πολύ κοντά μας και στη στραβή. Νομίζω ότι είμαστε... ότι μπορεί να τα πάμε πάρα πολύ καλά και με τη βοήθεια του κόσμου. Θα δώσει αυτό το κλικ παραπάνω που λέμε, έτσι. Είναι το κλικ παραπάνω σε κάθε ομάδα. Τώρα, σε όλα κλείνοντας, θα ήθελα να πεις κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο εδώ, για τους ερασιτέχνες. Είσαι χρόνια και εσύ, είσαι έμπειρος παίχτης. Νομίζω ότι είναι εντάξει, αυτό είναι μια... Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κρατήσουν τα νέα παιδιά που έρχονται, τι θα συμβούλευες ίσως, τι θα πρέπει να αφήσουν... Αυτό που θα συμβούλευα τα μικρά παιδιά, και είναι και το κυριότερο νομίζω σαν κοινωνικό μήνυμα, όχι σαν αθλητικό μόνο. Ναι, στον αθλητισμό, μακριά από βία και ναρκωτικά.